Πάνος Κουρλέτης και Νίκος Βούτσης δεν περίμεναν καν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο πρώην γραμματέας του κόμματος τελικώς δεν θα διαγραφεί, καθώς αποχώρησε το πρωί, καταγγέλλοντας την ηγεσία και πολλούς της προεδρικής ομάδας. Δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ κυριαρχείται σήμερα από αντισύριζα, λαϊκιστικές και κεντροδεξιές απόψεις. Ο δρόμος που έχει επιλεγεί είναι αδιέξοδος, καταστροφικός και οδηγεί έξω από το πλαίσιο των ιδεών, των αξιών και των θέσεων της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς και δεν είμαι διατεθειμένος να τον ακολουθήσω. Επιλέγω να συνταχτώ με τις δεκάδες των στελεχών και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ που καθημερινά αποχωρούν υπερασπιζόμενοι την πολιτική τους αξιοπρέπεια και αγωνίζονται για έναν καλύτερο κόσμο. Αργότερα, ο Νίκος Βούτσης, δηλώνοντας συνιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ, γνωστοποιούσε στους γραμματείς του κόμματος πως αποχωρεί, καταγγέλλοντας κυνήγι μαγισσών από τους προεδρικούς και σχέδιο αναζήτησης εσωτερικών εχθρών. Τίνει να ηγεμονεύσει η κουλτούρα, αν είναι δυνατόν, στο κόμμα της ανανεωτικής αριστεράς, για αναζήτηση ευθυνών σε διαχρονικούς δίθεν υπονόμευτες που στοχοποιούνται ανοιχτά με τα ονοματεπώνυμα δεκάδων βασικών στελεχών του κόμματος. Εξάλλου, συντηρείται κλίμα για κυνήγι μαγισσών, κλίμα εχθροπάθειας και συνακόλουθα αναζήτησης του αδιαμεσολάβητου μεσία για τη συνεχή φυγή προς τα εμπρός, με την αποδοχή ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Μην κάνεις πίσω τώρα με αυτούς που θα φύγουν, θα κάνουν, θα διάνουν εκβιασμούς. Όποιος θέλει να φύγει, να φύγει. Να μείνει ένα καθαρό κόμμα 10%. 18. Ο Στεφάνος Κασελάκης, που περιόδευσε το πρωί στην Πελοπόννησο και το απόγευμα στη Δυτική Αττική, απαντά στην ομπρέλα με επίδειξη πυγμής. Ανακοίνωσε πως θα ζητήσει εσωκομματικό δημοψήφισμα για την αποπομπή των τεσσάρων, κατηγορώντας τους διαφωνούντες ότι κάνουν ζημιά στο κόμμα. Η εξωματική αντιπολίτευση είναι άρρωστη. Δεν είναι διεφθαρμένη όπως η κορυφή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι άρρωστη. Με στελέχη που προσβάλλουν το ίδιο στο κόμμα, τους συντρόφους τους, τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρό τους, αλλά κυρίως προσβάλλουν τους εκατοντάδες χιλιάδες προοδευτικούς και αριστερούς πολίτες που με τέτοιες συμπεριφορές ντρέπονται να πούν ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα κάνω πίσω. Θα τιμήσω την εντολή που έλαβα πλήρως. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει ένα ενιαίο, υγιές κόμμα, όπου η μόνη τάση θα είναι η δημοκρατία από τη βάση. Θα ζητήσω από την Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος απευθείας από τα μέλη και τους φίλους του κόμματος για την αποπομπή των τεσσάρων στελεχών που προσέβαλαν βάναυσα όλους μας. Εάν η Κεντρική Επιτροπή αρνηθεί, θα προχωρήσω στη διεξαγωγή δημοψηφίσματος με αίτημα του 15% των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς όπως προβλέπει το καταστατικό μας. Τα είπε όλα ο πρόεδρος. Και τη λύση. Δεν είναι όμως όλη η προεδρική στη σκληρή γραμμή Πολάκη. Η παρτίδα στην εσωκομματική σκακέρα αρχίζει να γίνεται επικίνδυνη, καθώς υπάρχουν ρογμές για το δημοψήφισμα και στο προεδρικό μπλοκ. Στελέχη που στήριξαν τον Στέφανο Κασελάκη, όπως ο Νίκος Παπάς, η Όλγα Γεροβασίλη ή ο Αλέκος Φλαμπουράρης, θεωρούν ότι το δημοψήφισμα για διαγραφές έχει ξεπεραστεί, καθώς δεν μπορείς να διαγράψεις όσους έχουν ήδη αποχωρήσει ή έχουν υπογράψει κείμενο αποχώρησης. Ειδικά υπό το φως και των σημερινών καταγγελτικών δηλώσεων, θεωρούμε αυτονόητο ότι παρέλκουν οι λόγοι για τις παραπομπές στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Πόσο μάλλον η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για ένα τέτοιο ζήτημα. Όχι σε δημοψήφισμα, λέει ο Γιάννης Ραγκούσης, ενώ σφοδρή ήταν η αντίδραση του Θοδωρή Δρίτσα και του Νίκου Μπίστη. Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Παλιά και Νέα Όλων των Τάσεων, θα το ανεχτείτε και αυτό? Θα δώσετε ελεύθερο στην απόλυτη παραφροσύνη και στη γελοιότητα? Δεν σας μας ταιριάζει. Αντισταθείτε. Λαοδικία φτάνει ως εδώ. Μωρένη κυρίως ομβούλεται από λέσε. Προφανές και αυτονοήτως η δημοκρατική διαδικασία ήταν δημοκρατική, αλλά επέλεξαν ένα πρόσωπο το οποίο συμβολίζει το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια μορφής πολιτική αυτοκτονία.